Ο ποντιακός ελληνισμός δίνει μάχη για την ιστορία του. Και ξέρουμε όλοι ότι πάντα ο κάθε λαός κάνει τη δική του ανάγνωση της ιστορίας. Υπάρχουν όμως γεγονότα, ιστορίες, περιγραφές που δεν επιτρέπουν την αμφισβήτηση αυτών των γεγονότων. Η Τουρκία γιορτάζει τη μέρα αυτή σαν μέρα απελευθέρωσης της Τουρκίας. Για μας είναι μνημόσυνο. Είναι η μέρα μνήμης. Τιμάμε τη μνήμη. 19 Μαΐου του 1914, το 49% των επιχειρήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ανήκαν στους Έλληνες. Στα αρχές του 20ου αιώνα, οι πόντοι είχαν φτάσει τους 700.000. Το 1860, να σκεφτείτε, υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο και το 1919 υπήρχαν 1.401 σχολεία. Ανάμεσά τους και το κορυφαίο της Τραπεζούντας, ο Φάρος της Ανατολής, που έχετε πάει και το όνομα ο σύλλογός σας. Με δικό της πολιτισμό και με διάλεκτο που είναι μίξη αρχαίων και νέων ελληνικών. Η γλώσσα και η θρησκεία διατήρησαν ατόφια την ελληνική ταυτότητα. Το 1908 επικρατούν οι Νεότουρκοι με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, αλλά ο βασικός στόχος του ήταν ο διωγμός των χριστιανικών πληθυσμών και ο εκτουρκισμός των περιοχών αυτών. Φανατισμός, εθνικισμός, μυσαλλοδοξία. Αυτά κάνουν τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέπουμε κανέναν. Στην Κερασούντα κάηκαν 88 χωριά μέσα σε 3 μήνες. Λαϊλατήθηκαν περιουσίες, βιάστηκαν και σκοτώθηκαν γυναίκες και κορίτσια, ενώ οι γυρεότεροι και οι ανήμποροι εκτελούνταν επί τόπου. Οι Ελληνοπόντιοι, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη σφοδρότητα των Τούρκων, κατέβηκαν στα βουνά και γίνανε αντάρτες. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων του 1916, ο Μουσταφά Κεμάλ είχε όλο το περιθώριο να προχωρήσει στη γενοκτονία των Ποντίων, στην ολική εξαφάνιση. 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ, ο σταχτής λύκος, αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και με την βοήθεια των Γερμανών, οι οποίοι πίστευαν ότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι ήταν εμπόδια στην δική τους οικονομική ανάπτυξη και επικράτηση στην Ανατολή, και με πρόσχημα ότι η Αγγλία και η Γαλλία στηρίζουν τους Χριστιανούς, ξεκίνησε η γενοκτονία των Ποντίων. Μέχρι το 1922 και τη μικρασιατική καταστροφή υπολογίζεται ότι πεθάναν πάνω από 200.000 Ελληνοπόντιοι. Μερικοί μελετητές τους υπολογίζουν και στους 350.000. Όσοι γλιτώσαν, κατέβηκαν στην Νότια Ρωσία και στην Ελλάδα. Η γενοκτονία των Ποντίων είναι ένα πραγματικό γεγονός ιστορίας και ως τέτοιο θα πρέπει να αναγνωριστεί.